προσκυνητές να έλκονται από την έρημο του Άθου. Δεν είναι σίγουρα ο μόνος. Είναι και η επιθυμία να αντικρίσεις από κοντά κελιά κρεμασμένα στους βράχους, σε σπηλιές, πραγματικές αετοφολιές. Η ελπίδα να ανταμώσεις αγιασμένες ασκητικές μορφές που πάνω τους καθρεφτίζεται η Θεία Χάρις. Η λαχτάρα να ακούσεις δυο λόγια απλά, ταπεινά αλλά σοφά, βγαλμένα μέσα από την καρδιά σαν γέννημα Πνεύματος Αγίου. Αποφάσισα το προσκύνημα στην έρημο να μην το κάνω ακόπιαστα, με εξορμήσεις στα κλεφτά, στις μεριές όπου μπορεί κανείς εύκολα να φτάσει με το καραβάκι. Ζητούσε η ψυχή μου να κουραστώ στα δύσβατα ανηφορικά μονοπάτια της, να υδρώσω φτάνοντας στις πιο απόμακρες γωνιές της. Θέλησα να κάνω το μικρό μου οδηπορικό χωρίς συντροφιά, μονάχος. Ένιωθα πως έτσι ίσως και να αξιωθώ ανάξιος να φουγκραστώ τον απόϊχο της ουράνιας μελωδίας που αναδίνει η ησυχία της, πως ίσως και να τα καταφέρω να λευτερωθώ για μια στιγμή από τα κοσμικά δεσμά μου για να με συνεπάρει η σιωπή της. Έχει υποθεί τα αναμενόμενα να τρέπονται και τα προσδοκόμενα υπερβαίνονται. Σε μια από τις καλύβες της Κήτης, αυτή του Αγίου Γεωργίου, έζησε κάποια χρόνια και κοιμήθηκε μια μεγάλη σύγχρονη οσιακή μορφή, ο γέροντας Πορφύριος. Την επισκέφθηκα έχοντας στο μυαλό μου εικόνες από περιγραφές που είχα διαβάσει. Η συγκίνηση μεγάλη, να βλέπεις με τα μάτια σου το ασκητήριο του γέροντα, την ελιά που συνήθιζε να κάθεται από κάτω, με θέα το Αιγαίο Πέλαγος. Δυστυχώς ο μοναχός που ζει σήμερα εκεί έλειπε και έτσι δεν μπόρεσα να μπω στο εκκλησάκι για προσκύνημα. Όμως
η έρημος πάντα βρίσκει έναν τρόπο να σε αποζημιώσει για αυτό που δεν κατάφερες να βρεις. Περπατώντας στα καλντερίμια της Κίτης, διασταυρώθηκα με ένα καλό το βράδυ εκεί στα καυσοκαλύβια. Η νύχτα απλώθηκε γαλήνια πάνω από τον άθρο. Μια μυστηριακή γαλήνη, μια άλλη χάρη τη λίγη την τραχιά φύση στο Άγιον Όρος και στο φως και στο σκοτάδι. Απάβγασμα και αυτή της αγιοσύνης και της αδιάκοπης προσευχής. Όλη τη νύχτα και τη μέρα το όρος φλέγεται από την προσευχή. Γεύεται τη θεϊκή γαλήνη. 22 ησυχαστήρια βρίσκονται στα κατουνάκια. Ανάμεσά τους εκείνο των Δανιηλαίων, ξακουστών αγιογράφων και του Εφραίμ του Σύρου, όπου έζησε και κοιμήθηκε το 1998 ο γνωστός γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πιο κάτω κοντά στη θάλασσα τα απόκριμνα καρούλια.
να φτάσω ανήμπορα για να περιγράψουν αυτά που νιώθεις όταν βρεθείς στην ευλογημένη έρημο του Αγίου Όρους. Δεν είναι μόνο ο θαυμασμός για τους ασκητές της, είναι πολλά περισσότερα. Η έρημος έχει τη δύναμη να μαλακώνει και την πιο σκληρή καρδιά, να τσακίζει το κάφκαλο του εγωισμού που την πνίγει, για να ξεπροβάλλει από μέσα η αγνή παιδική ψυχή, έτοιμη να συγκινηθεί, να εξομολογηθεί, να κλάψει, να νιώσει τη γλυκιά συντριβή της Αποκαμωμένος από τις πολλές ώρες πεζοπορίας, πήρα το δρόμο για την Αγία Άννα, όπου θα περνούσα το βράδυ μου. Στο μονοπάτι για τη Σκήτη συνάντησα στο δρόμο μου ένα γεροντάκι. «Ευλογείτε», το χαιρέτησα. «Ο Κύριος, παιδί μου», απάντησε και με κοίταξε με ένα λαμπερό βλέμμα που ένιωθες να σε καθυλώνει, μεταγγίζοντάς σου μια αίσθηση θείας χάριτος. Κοντοστάθηκε. Έσκυψα να του φιλήσω το χέρι. «Από πού έρχεσαι, παλικάρι?» «Απ' τα καυσοκαλύβια, γέροντα», απάντησα. «Το βρήκες αυτό που έψαχνες?» με ρώτησε με ένα στοργικό χαμόγελο. Χαμήλωσα το βλέμμα, νιώθοντας μια μικρή ντροπή για την κρυφή μου ελπίδα πως εδώ στην έρημο ίσως μου αποκαλύπτονταν σημάδια θαυμαστά. Με πρόλαβε. «Παιδί μου, θα έχει σίγουρα ακούσει πως αυτά τα μονοπάτια περπατώντας είναι πιο πιθανό να συναντήσεις άγγελο παρά άνθρωπο, και είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και έρχεστε απ' έξω τόσοι άνθρωποι και σκαρφαλώνετε εδώ στα βράχια. Μήπως και ανακαλύψετε στο δρόμο σας το Θεό? Αλλά ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους, ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις στα βουνά για να το συναντήσεις. Έρχεται Αυτός και σε βρίσκει. Κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη, έλκεται η Θεία Χάρις, παιδί μου, δεν εκβιάζεται. Στην ευχή της Παναγιάς», με χαιρέτησε και συνέχισε το δρόμο του. Δεν μπόρεσα ούτε μια λέξη να πω. Τα είχε πει όλα εκείνο το γεροντάκι με τις λίγες κουβέντες του. «Το ευλογημένο όρος δεν φανερώνει τα σημάδια αυτά που ζητάει ο λογισμός, αλλά εκείνα που έχει ανάγκη η καρδιά». Έμεινα αποσβολωμένος να κοιτάζω τον παππούλη να απομακρύνεται αργά.
πλημμυρισμένη από κόσμο, συγκίνηση. Μπαίνω στο εκκλησάκι για προσευχή και ανάσα. Η θέα από τα 2033 μέτρα μαγευτική. Θα άξιζε να γεννηθεί κανείς μόνο και μόνο για να θαυμάσει από εδώ ψηλά τη θεία δημιουργία, την αρμονία του κόσμου. Νιώθεις δέος, κοιτάζοντας το μακρινό ορίζοντα, τις απόκριμνες πλαγιές του Άθο και τη Χερσόνησο να απλώνεται μπροστά σου. Το βλέμμα χάνεται στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Κάποιες στιγμές βρίσκεσαι πάνω από πυκνά σύννεφα. Εδώ ψηλά τα σύννεφα κινούνται γρήγορα μπρος στα μάτια σου και ο νους τα ακολουθεί. Οι αφορμές που σου γεννάνε σκέψεις πολλές. Ρίχνεις το βλέμμα γύρω σου και αντικρίζεις ανθρώπους που έχουν έρθει από χιλιάδες μίλια μακριά να ζουν δυνατά το προσκύνημά τους. Κάποιοι
δει τον ίδιο. Το Πνεύμα του Άγιου, Διάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Κύριε των δυνάμεων, με θυμόγενον, άλλων γραλεκτών σου βοήθων, με θρύψεσι που καίχομαι.
αυτό ήταν κλειστό. Λοιπόν, και εδώ38 περίπου. Αυτά είναι τα χρόνια που ο γέρος Ιφ έκανε τις μεγάλες ασκήσεις, τους μεγάλους αγώνες. Εδώ πέρα έγιναν τα μεγάλα κατορθώματά του, εδώ πέρα μαζί με τον γέρο Αυσένιο πέρασαν τα καλύτερα χρόνια της μοναχικής ασκητικής ζωής τους. Εδώ τον βρήκε την χάρη, εδώ πλέον τελείωσε, έτσι πώς να πει κανείς, η χάρη στο έργο μέσα στην ψυχή του γέρο Ιφ. Βέβαια δεν έμεναν εδώ μέσα, εδώ ήταν το έμεινα, ας πούμε, το είχαν τη βάση και ξεκινούσαν και γύριζαν τον Άθανα, δηλαδή δεν έμεινα σταθερή μέχρι 5-6 χρόνια στην αρχή γύριζαν όλο τον Γενώρος, όλο τον Άθανα, τον πήγαιναν το χειμώνα, έβραζαν κάστανο που βρίσκαν, ζούσαν πάρα πολύ ασκητικά και μετά από 6-7 χρόνια έτσι κατέπαυσαν και συμμαζεύτηκαν εδώ μέσα και ήρθαν και τα άλλα τα καλογέρια όπως είπα. Κάποια στιγμή ήρθαν και κάποιοι άλλοι ξένοι, κάποιοι λαβριώτες και μαζεύτηκαν εδώ 7-8 άνθρωποι που πλέον ο γέρος Ιφ είχε χάσει την ησυχία του και λέει φεύγουμε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα, και ήταν και ο πατήρ Ιωάννης ο οποίος ήταν δύσκολος, ήταν υποτακτικός και αναγκάστηκαν να φύγουν ύστερα μετά από 10 χρόνια στη Μικρά Αγιάνα. Ο γέρος Ιφ έβλεπε πάρα πολύ έτσι δυνατή την χάρη του Θεού στις λειτουργίες που γινόταν. Γνώσε ο Αγίου Προδρόμου γενέθλιο και εδώ γενέθλιο και στη Μικρά Αγιάνα, γενέθλιο και στη Νέα Σκήτη, αγαπούσε
τούρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος δόξα το Στέφανος αντί μας δόξα το Αγίας αντί δόξα το εν κινδύνης ημών προστάτας δείξαντι. Εδώ πολέμησε τον διάβολο με πάρα πολύ σκληρά. Τον πολέμησε και ο διάβολος με πάρα πολλούς πολέμους και δυνατές μάχες έδωσαν. Και τελικά όταν απελπίστηκε και λέει τα παραδέ έγινε τίποτα, μην νίκησες διάβολο. Την τελευταία βραδιά που ήθελα να τα παρατήσει όλα δεν γινόταν τίποτα. Ο Θεός επισκίασε χάρις του και πλέον τελείωσαν οι πόλεμοι και όλα τα πάθη κατευνάσαν και ο γέρος ήταν πλέον σαν μικρό παιδάκι, δηλαδή τόσο καθαρότητα, τόσο μεγάλη αγνότητα όπως τα μικρά παιδάκια δεν έχουν κανένα απολύτως πονηρό λογισμό και καμία κακία μέσα τους. Έφτασε στην τέλεια πάθεια και όλα αυτά έγιναν εδώ στον Άγιο Βασίλειο με τους τεράστιους αγώνες που έπινε τα 10 πρώτα χρόνια της καλογερικής του και βέβαια το σώμα αντέδρασε ύστερα, αυτός αρρώστησε από τις μεγάλες ασκήσεις, πρίστηκε, είχε ένα λεύκο εδώ στο στομάχι και από ας πούμε 40-50 κιλά που ήταν έγινε ξαφνικά 100 με τεράστια κοιλιά και τον κουβαλούσε ύστερα ο Καμένος μέχρι να γεράσει, μέχρι τα 60 του που πέθανε, κουβαλούσε ένα τεράστιο βάρος, ένα πρίξιμο στο στομάχι το οποίο ήταν καρπός των αγώνων που έπινε εδώ στον Άγιο. Ήταν το κελί του γέρου Ιωσήφ, εδώ ακριβώς,
ήταν ο προστινός στίχος με δύο πόρτες, όλο αυτό και το σκληρό ασκητικό πρόγραμμα όμως
Ηλπίσμο πατήρ, καταφυγήμο Υιός, σκέπμο το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.